Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Τι κάνετε? Λοιπόν, σας καλέσαμε σήμερα, μάλλον σας στέλαμε από χθες, αλλά δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε γιατί είχαμε αυτήν την εξέλιξη, την πάρα πολύ σημαντική για το αέριο. Αλλά έχουν προκύψει και άλλα κανένα δύο θεματάκια, αν έχετε λίγο χρόνο. Θέλετε να ξεκινήσουμε? Πολύ ευχαρίστως, γιατί όχι, ναι. Ένα μάλιστα ξεκίνησε, γιατί είπαμε ορισμένα σχόλια και μάλιστα βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και ήδη στην Καστοριά γι' αυτό. Ένα δελτίο τύπου που βγήκε από την περιφέρεια με ημερομηνία 10 Ιουνίου. Βγήκε χθες αυτό το δελτίο και λέει «Επανεμφάνιση κρουσμάτων COVID-19 στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». Με μεγάλα γράμματα, με bold γράμματα. Βέβαια στη συνέχεια του κειμένου λέει ειδικότερα 3 στην Κοζάνη και 2 στην Πτολεμαΐδα. Σήμερα όμως μας λένε οι φίλοι μας εδώ ότι στις τηλεοράσεις ήδη παρουσιάζονται κόκκινες περιοχές και έχουν και τον δικό μας νομό στο κόκκινο. Ο κ. Μηταλίδης έχει κάνει αναρτήσεις και θα το συζητήσουμε και λίγο αργότερα από το Δήμο Καστοριάς, που δεν ρωτάτε γιατί η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βγάζει τέτοια δελτία τύπου με τέτοιους τίτλους την ώρα που τα κρούσματα είναι μόνο Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Εγώ προσωπικά το δελτίο αυτό, κύριε Νατσούλη, δεν το έχω δει. Δεν το έχετε δει? Που λέει ότι επανήλθανε κρούσματα με τον τίτλο αυτό έχω δει. Όχι, δεν λέει επανήλθαν, λέει επανεμφάνιση κρούσματων COVID-19, το διαβάζω ακριβώς. Ο τίτλος έχετε δελτίο τύπου? Βεβαίως, ναι. Εάν υπάρχει τέτοιο, είναι λάθος μεγάλο από το γραφείο του Περιφερειάρχη. Δεν ξέρω ποιος το έκανε κιόλας, αν το έκανε πολιτική προστασία. Δηλαδή το να λέει επανεμφάνιση με ένα γενικό τίτλο, αλλά εγώ διάβασα λοιπόν, αυτό το κείμενο. Λέει Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μερίμνας. Ναι. Άρα το έχει κάνει ο κύριος Τοπαλίδης, λογικά. Ναι. Άρα... Πραγματικά δεν το είδα γιατί ήμουν χθες Κοζάνη, αν έχει γίνει και υπάρχει τέτοιος τίτλος. Υπάρχει τέτοιος τίτλος, ναι. Υπάρχει τέτοιος τίτλος. Αλλά γράφει μέσα και αναλύει. Τώρα αυτό που είπατε με το κόκκινο... Ξέρετε κύριε Νατσούλη, έχει τώρα κανένα 5-6 μέρες με αυτό το περιστατικό το οποίο έγινε το λάθος από πλευράς του ΕΟΔΗ. Το λάθος από πλευράς του Sky. Και αυτή η αναπαραγωγή, κυρίως εσωτερική και μετά τέλος πάντων, δημιουργεί έτσι μια αναπαραγωγή παλαιών γεγονότων. Δηλαδή έχουμε τώρα εδώ και 5 μέρες. Βγαίνουν και ηλεκτρονικές εφημερίδες που μας έχουν στη λίστα από τον Μάρτιο. Ναι. Το είχαμε πει. 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα 3 είναι στην Κοζάνη και τα 2 είναι στην Πτολεμαΐδα. Εγώ θα σας διαβάσω ένα δελτίο τύπου που έκανε η πολιτική προστασία της περιφέρειας Ηπείρου. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας το προωθήσω. Το ένα από τα 5 περιστατικά της Κοζάνης είναι υπάλληλος των τεχνικών υπηρεσιών της ΠΕ Πρέβεζας. Είναι στην περιφέρεια Ηπείρου. Με το που ανακοινώθηκε, ήρθε ο άνθρωπος, είναι από την Κοζάνη, ήρθε στη γενέτειρά του, έμεινε ένα Σαββατοκύριακο, ένιωσε κάποια συμπτώματα, πήγε, έκανε το τεστ, βρέθηκε θετικός. Ανακοίνωσε ο ίδιος ως περιφέρεια ότι υπάρχει ένα περιστατικό και μάλιστα γίνεται η χνηλασιμότητα. Θέλω να πω δηλαδή, μην οι ίδιοι Καστοριανοί γινόμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως σε κάποια θέματα τα οποία όντως η Καστοριά είναι 60 μέρες, είναι καθαρή, δεν έχει δώσει κανένα κρούσμα. Είναι COVID-free, 60 μέρες είναι COVID-free. Αν έγινε τώρα ένα δελτίο τύπου με γενικό τίτλο από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, θεωρώ από ότι είναι Ελλάδος. Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Τοπαλίδη. Ναι, Ελλάδος. Τώρα δηλαδή επανεμφανίστηκε. Θα ζητήσετε από τον κύριο. Το τίτλος θα έπρεπε να είναι επανεμφάνιση κρούσματων COVID-19 στην ΠΕ Κοζάνη. Δεν χρειαζόταν να γράψει και τίτλο. Είναι στο ημερήσιο δελτίο που υποχρεούται η πολιτική προστασία να κάνει και όπως υπάρχει. Εγώ αυτό είδα. Εγώ το δελτίο τύπου του Αντιπεριφερειάρχη πραγματικά δεν το έχω δει. Άμα μπείτε στη σελίδα της περιφέρειας, για να σας το διαβάσω, δηλαδή αυτό που είναι το επίσημο που γίνεται. Σε εμάς έφτασε για να έχετε και μια άποψη. Δεν έχει έρθει. Σε εμάς έφτασε Τετάρτη 10 και 26, δηλαδή. Λοιπόν, υπάρχει ένα ημερήσιο όταν υπάρχουν αυτό με την κατάσταση των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δίνει στη δημοσιότητα αναλυτικά την εξαίρεση των κρουσμάτων κορονοϊού. Κάτι που γίνεται εδώ και 40 μέρες. Και κάτι που αναφέρεται στα γενικά. Τώρα, αν έχει βγει δελτίο τύπου από τον Αντιπεριφερειάρχη, θα επικοινωνήσω κιόλας μαζί του. Σε εμάς ήρθε 10 και 26 το πρωί χθες. Είναι λάθος, εντάξει. Ζητήστε από τον κύριο Τοπαλίδη να το αλλάξει. Δεν χρειάζεται να γίνεται ο γενικός τίτλος. Ο γενικός τίτλος πρέπει να αλλάξει. Τι να κάνουμε. Βέβαια, προέκυψε και το θέμα. Δεν ξέρω αν το είδατε και αν το παρακολουθήσατε τώρα που είμαστε σε αυτό. Για τον κύριο Χαρδαλιά.
Με αυτά που είπε ο κύριος Καράογλου, βέβαια από την ανακοίνωση είπα ότι βγήκε και ένα καλό. Είπε λοιπόν ο κύριος Καράογλου ότι ο Νίκος Χαρδαλιάς έκανε επιτόπια παρέμβαση και στην Καστοριά και στην Ξάνθη, υπό δύσκολες συνθήκες. Υπήρξαν τοπικές καραντίνες οι οποίες απέδωσαν με αποτέλεσμα στη μεν Καστοριά να έχει λυθεί εντελώς το πρόβλημα. Αυτό είναι το καλό που βγαίνει από την ανακοίνωση. Τουλάχιστον ακούγεται αυτό το πράγμα. Έχει λυθεί εντελώς το πρόβλημα στην Καστοριά, ενώ στην Ξάνθη αντιμετωπίζουμε μια σχετική έξαρση. Η κυρία Τελιγιορίδου βγαίνει στην αντεπίθεση και λέει: ψεύδεται η Νέα Δημοκρατία, ψεύδονται οι υπουργοί της, ο κύριος Χαρδαλιάς δεν πάτησε ποτέ... μετά τα πολιτικά παιχνίδια, κύριε Νατσούλη. Το γεγονός είναι ότι είμαστε δύο μήνες, όπως ακριβώς είπατε, δεν έχουμε κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε, να συνοστιζόμαστε και να μην λαμβάνουμε μέτρα προστασίας. Βλέπετε πολύ καλά ότι αυξήθηκε ο αριθμός σε όλη την Ελλάδα. Βλέπετε πολύ καλά ότι έχουν χαλαρώσει όλα τα μέτρα γενικώς. Βλέπετε πολύ καλά ότι έρχονται πολλά εισαγόμενα από το εξωτερικό. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, τα δύο της Τολεμαΐδας ήταν κάποιοι που ήρθαν από την Τσεχία. Κάποια άλλα που διαβάζουμε από Λαμία είχαν έρθει από άλλα μέρη και άλλα, ξέρω εγώ, άλλες χώρες του εξωτερικού. Τώρα από εκεί πέρα δεν θα πω σε παιχνίδια πολιτικά. Ο κύριος Καρδαλιάς δεν ήρθε καθόλου στην περιοχή της Καστοριάς και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Ναι. Δεν επισκέφθηκε και κανένας επίσημος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και κανένας, μπράβο. Σε αυτό έχετε το δίκιο, χρονικό έχετε διάστημα. Και κανένας άλλος. Και για ψυχολογικούς λόγους, για συμπαράσταση. Θυμίζω μόνο τη φράση. Μα θυμίζω τη φράση του κυρίου Χαρδαλιά, του ίδιου του κυρίου Χαρδαλιά, στην λήξη της καραντίνας που είπε αργά ή γρήγορα, επιλέξει, αργά ή γρήγορα, κάποια στιγμή θα έρθω να σας φίξω από κοντά το χέρι. Για τη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας. Για τη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας. 24 μέρες σε έναν γεωγραφικό αποκλεισμό, εκ των οποίων τα τρία χωριά από τα έξι δεν είχαν κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ακριβώς. Δηλαδή το Καλοχώρι, η Πτεριά και η Αγία δεν είχε κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα και μπήκαν 24 μέρες. Και ήταν 24 μέρες σε αυστηρότατη καραντίνα. Περιορισμό, ναι. Τώρα από εκεί πέρα. Τώρα, βλέπουμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να καταλάβει και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ναι. Ήταν μια δύσκολη και πρωτόγνωρη έτσι χρονική περίοδος, όπου σίγουρα δεν γίνανε όλα σωστά. Το αποτέλεσμα. Καταρχήν να αναφερθώ λίγο στο κομμάτι Κοζάνη, Πτολεμαίδα, Καστοριά. Η Κοζάνη και γενικά η πίεση των Κοζάνης έχει περίπου σε συνολικό αριθμό τα ίδια επιβεβαιωμένα κρούσματα που έχει και η πίεση των Καστοριάς. Αυτό δεν έχει να κάνει τώρα με αντιπαράθεση μεταξύ Καστοριάς και Κοζάνης. Είναι μια περιφερειακή ενότητα η οποία έχει τριπλάσιο πληθυσμό. Αλλά και η Κοζάνη, δηλαδή μετά την Καστοριά, έτσι κατά αναλογία με τον πληθυσμό, τα κρούσματα ήταν πάρα πολλά. Σημασία έχει, επαναλαμβάνω, ότι εμείς ως Καστοριά έχουμε μηδενίσει τα κρούσματα εδώ και δύο μήνες. Έχει γίνει μια μεγάλη συντονισμένη. Γίνονται δειγματοληψίες στο νοσοκομείο κάθε μέρα, αλλά δεν βγαίνει κανένα θετικό, να το πούμε και αυτό. Δειγματοληψιών, πραγματικά μεγάλος, δηλαδή και από τις κινητές μονάδες και από το νοσοκομείο της Καστοριάς, και όλα αυτά περνάνε μέσα από το μοριακό εργαστήριο. Όλα αρνητικά. Που φρόντισε η περιφέρεια να εξοπλιστεί εδώ και περίπου 1,5-2 μήνες, κάτι το οποίο θα πρέπει να το λέμε και αυτό. Σωστό. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας. Βλέπουμε στην καθημερινότητά μας ότι λίγο έχουν χαλαρώσει οι χειραψίες. Εντάξει, τώρα κάποιοι λένε δεν πειράζει. Άρχισαν οι χειραψίες, κύριε. Καλό θα είναι όσο μπορούμε να το περιορίσουμε και από εκεί πέρα. Βέβαια, το αποσμητικό είναι στην. Πώς το λένε αυτό, είναι στην τσέπη. Ναι, το αντισηπτικό. Το αντισηπτικό, μπράβο, συγγνώμη. Πάμε τώρα και στα. Ευχαριστά. Πάμε και στα ευχάριστα, γιατί η πρόσκληση ήταν κάτι που το περιμέναμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Η οποία από πλευράς της περιφέρειας εκπληρώνει αυτό που είχαμε υποσχεθεί εδώ και αρκετούς μήνες. Βγήκε η πρόσκληση όπου το ποσό των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου για τις τέσσερις πόλεις Καστοριά, Μανιάκη, Άργος και Ρεβενά. Έτσι, μπράβο. Είναι με μοναδικό δικαιούχο τη ΔΕΔΑ. Αυτό δεν το λέμε τυχαία, με μοναδικό δικαιούχο τη ΔΕΔΑ. Είναι η ΔΕΔΑ είναι αυτή που έχει και την άδεια και αυτός είναι ο οποίος θα υποβάλει την αίτηση και θα έχει τη δυνατότητα από εκεί και πέρα, εφόσον ενταχθεί με το καλό και ολοκληρωθεί η διαδικασία, να προχωρήσει στις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται για να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. Με το ποσό αυτό και ένα άλλο ποσό το οποίο οφείλει να βάλει η ΔΕΔΑ ως ιδιαία συμμετοχή, θα βγάλει μια δημόσια πρόσθεση, θα κάνει μια διαγωνιστική διαδικασία και θα προχωρήσουμε στην κατασκευή των δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης. Αυτή η διαδικασία όμως θα κρατήσει μέχρι 31 Οκτώβρη.
Μέχρι 31-8 είναι η υποβολή της πρόοδος. Πάντοτε οι δημόσιες προσκλήσεις του συγχρηματοδοτούμενου του ΕΣΠΑ έχουν ένα χρονικό ορίζοντα. Ναι, αλλά μισό λεπτό, αφού μοναδικός είναι η ΔΕΔΑ. Γιατί πρέπει να πάμε μέχρι 31-8. Πρέπει να υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο, κύριε Νατσούλη. Ναι. Σωστό είναι, αλλά γιατί πρέπει, αφού είναι ένας μόνο, να πάμε μέχρι 31-8 ρεπλή. Λοιπόν, Κυριακίδου, η ΔΕΔΑ θα φτιάξει το δίκτυο. Δηλαδή θα βάλει τους σωλήνες από συμπίεσης. Ναι, είναι από το μετρητικό σταθμό. Από το μετρητικό σταθμό. Ο ΔΕΣΠΑ, θα βάλει τις σωλήνες λοιπόν σε όλους τους δρόμους. Αλλά προσέξτε, άλλη εταιρεία μετά θα συνδέσει τον σωλήνα που περνάει από τον δρόμο μας στο σπίτι μας. Δεν θα είναι το ίδιο. Οι σωλήνες στους δρόμους θα περαστούν. Από εκεί και μετά, πώς θα έρθει από το σωλήνα του δρόμου στο σπίτι, θα αναλάβει άλλη εταιρεία, ο Διανομέας. Ναι. Ο Διανομέας είναι μια εταιρεία που θα δημιουργηθεί όπως υπάρχει στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Βέβαια, η τελευταία πληροφορία είναι ότι. Και σε εκείνον θα πληρώνουμε, ας πούμε. Το κόστος σύνδεσης, δηλαδή μέχρι και την κατοικία, έχω την εντύπωση, τουλάχιστον την τελευταία πληροφορία από πλευράς Υπουργείου και Διαχειριστικής Αρχής, ότι είναι επιλέξιμο μέχρι και τέλη του 2023. Δηλαδή, ό,τι κατασκευαστεί και σαν σύνδεση μέχρι και την κατοικία του ετούντος που θέλει να έχει τη δυνατότητα. Πρέπει να γίνει μέχρι το 2023. Θα είναι επιλέξιμη, θα πάνε και αυτοί. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε τελειώσει το 23. Οπωσδήποτε. Ναι, μέχρι τέλη του 23. Γιατί μετά το 23, στο επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο, μάλλον δεν θα είναι επιλέξιμο όλα αυτά. Όπως επίσης και υπάρχει πιθανότητα και σε ένα πρόγραμμα στο εξοικονομών, τώρα να μην δίνουμε υποσχέσεις πολλές, να είναι και επιδοτούμενο κατά ένα μεγάλο ποσοστό και αυτά που θα αγοράσει ο κάθε καταναλωτής, δηλαδή ο καυστήρας και κάποιες άλλες σωληνώσεις με ένα σχεδιασμό. Αλλά αυτό θα το δούμε σε δεύτερο βαθμό. Αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα είναι να προχωρήσει γρήγορα η ΔΕΔΑ. Μιλάμε με τον κύριο Τσάκα έτσι τακτικά. Είναι πολύ αισιόδοξος. Περιμένουμε από αυτούς και από τον ΔΕΣΠΑ αυτά που είχαν υποσχεθεί εδώ και 2-3 μήνες. Το βήμα που όφιλε να κάνει η περιφέρεια το έχει κάνει. Ναι. Δημοσιοποιήθηκε λοιπόν η πρόσκληση. Είναι σημαντικό και παίρνει έτσι έναν. Θυμίζω τα σκαψίματα, όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή. Στο καλύτερο σενάριο μπορούν να ξεκινήσουν τέλη αυτής της χρονιάς. Στο πιο ρεαλιστικό σενάριο ξεκινάνε αρχές του 2021. Για να έχει μια άποψη ο κόσμος για το πότε θα βαδίσουν. Το 2021 θα ξεκινήσει το σκάψιμο, είναι μια κατασκευή ενός δικτύου. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο έργο. Έχουμε πει ότι ανάλογα με τις αιτήσεις θα δοθεί μια προτεραιότητα στην περιοχή η οποία θα κάνουν. Ναι. Εκείνο που θέλω να πω, γιατί υπάρχουν και αιτήματα από άλλες περιοχές όπως είναι η Μεσοποταμία, η Κολοκυθού, η Χιλιόδρο, Πορδιά και πιθανόν και άλλες περιοχές. Μιλήσαμε με τον κύριο Τσάκα. Υπάρχει αυτό που λέμε στο αμέσως επόμενο βήμα να γίνει ένα σχεδιασμός. Καταρχήν να ξέρουμε, κύριε Νατσούλη, ότι από πλευράς ΔΕΔΑ ως Δυτική Μακεδονία ενδιαφέρει ενεργειακά αυτού του είδους έτσι η επένδυση, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι εδώ στην περιοχή έχουμε μείνει 7 μήνες χειμώνα. Οπότε υπάρχει ένα αίτημα τώρα και από άλλους οικισμούς. Και μεγάλους οικισμούς. Ο οποίος έχει 3.500 πληθυσμό. Ναι. Το Χιλιόδρο είναι ακριβώς δίπλα έξω από την παροχή. Η Πορδιά έχει επίσης εξίσου ένας μεγάλος οικισμός. Δηλαδή περνάει ακριβώς δίπλα από οικισμούς που έχουν αρκετά έτσι, μεγάλο πληθυσμό. Οικολογηθούν με μεγάλο πληθυσμό και πιθανόν όλη γραμμή. Είναι κάτι το οποίο στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί χρειάζονται σχετικές αδειοδοτήσεις, περιβαλλοντικές εγκρίσεις, δεν είναι τόσο απλό να μπει άμεσα σε αυτόν τον σχεδιασμό, ο οποίος είχε ξεκινήσει πριν 4-5 χρόνια. Ναι. Το αμέσως επόμενο βήμα, λοιπόν, εφόσον με το καλό βγει στον αέρα η διαγωνιστική διαδικασία κατασκευής στο δικτύο των 4 πόλεων, είναι να ετοιμάσουμε εμείς από πλευράς οικονομικοτεχνικής μελέτης. Ήδη υπάρχει αίτημα και γραπτός από το γραφείο του Περιφερειάρχη για αυτού του είδους έτσι τις περιοχές που ενδιαφέρονται άμεσα για να μπουν και αυτές στο δίκτυο. Να πούμε όμως ότι λένε ότι στα χωριά, επειδή τα σπίτια είναι, ξέρετε, μεγάλα, οικόπεδα, έχουν κάποιες αποστάσεις, μπορούν να μπουν και οι δεξαμενές αερίου με το συμπιεσμένο όπως θα πηγαίνει αυτό στα γραβενά. Και ήδη έχει γίνει σε κάποιες. Και υπάρχουν ήδη σε πολλά χωριά μας κυρίως έχουν μπει τέτοιου είδους δεξαμενές που πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις αποστάσεων κτλ. Όπως μου λένε. Και είναι πιο εύκολο να μπουν και αυτές οι δεξαμενές. Δεν ξέρω αν βέβαια στο δίκτυο, από το δίκτυο, θα είναι λίγο πιο φθηνό ακόμα. Νατσούλη, θα υπάρχει πρόβλεψη, δηλαδή η εταιρεία που θα αναλάβει αυτό που λέτε τη διανομή θα μπορεί σε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εγκαταστήσει ένα δικό του σύστημα με κατανάλωσης του αερίου να γίνεται η τροφοδότηση με έναν τρόπο όπως θα γίνει στα γρεβενά, δηλαδή
με βιντεοφόρο. Αυτό το συμπιασμένο, όπως το λένε. Δυνατότητα να πάρουν από εκεί που παρέχει το φυσικό αέριο, δηλαδή από εκεί που θα είναι η έναρξη των ΕΣΤΑΣ. Λοιπόν. Χαμηλότερη τιμή. Πάντα αυτό έχει σημασία, το χαμηλότερο κόστος της ενέργειας για τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι κάτι το οποίο περιμένανε εδώ και πολύ καιρό. Έχει γίνει το πρώτο βήμα, το σημαντικότερο. Από εκεί πέρα ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά από πλευράς ΔΕΣΠΑ και ΔΕΔΑ και να είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Ναι, νομίζω ότι θα είναι από τις πιο ιστορικές στιγμές που θα μπορεί να ζήσει αυτός ο νομός όταν θα έρθει το αέριο στην Καστοριά. Νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε όλοι μας αυτό. Κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.